Πολλές λοιπόν οι επιτυχίες και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV φιλοξενούμε δύο παιδιά που πλησίασαν το απόλυτο άριστα συγκεντρώνοντας πάνω από 19.000 μόρια. Μαζί μας λοιπόν ο Παναγιώτης Κουρτικάκης, αριστούχος από το Λύκειο της Αλικαρνασσού με 19.114 μόρια και η Εύα Αγγελάκη, αριστούχος από το δεύτερο ενίο Λύκειο της πόλης του Ηρακλείου με 19.157 μόρια. Να πούμε ότι ο Παναγιώτης εισάγεται στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών Επιστημών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και η Εύα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Καλή επιτυχία, παιδιά, καλή σταδιοδρομία, μάλλον καλές σπουδές, καλή δύναμη και νομίζω ότι ένα μεγάλο άγχος έχει φύγει, μιας και πήρατε ουσιαστικά αυτό που ακριβώς θέλατε. Δηλαδή να μπείτε στη σχολή που επιθυμούσατε. Θα μου επιτρέψεις, Παναγιώτη, να δώσουμε το λόγο στην κυρία της παρέας. Εύα, θα ξεκινήσω με εσένα. 19.157 μόρια, δηλαδή μία ανάσα από το απόλυτο άριστα. Υπάρχει μυστικό επιτυχίας? Μυστικό επιτυχίας δεν νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό για κάθε παιδί. Σίγουρα είναι πολύ σημαντική βέβαια η υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον και προσωπικά για μένα από τους καθηγητές του σχολείου μου και γενικά οι συνθήκες να ευνοούν. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστημιακά μας ιδρύματα με υψηλές βάσεις. Τι είναι αυτό που σε ώθησε να επιλέξεις το συγκεκριμένο τμήμα σε ένα δύσκολο πανεπιστήμιο? Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Επίσης, σκέφτηκα και παράγοντες όπως η επαγγελματική αποκατάσταση, η οποία είναι πολύ καλή από αυτό το τμήμα. Οπότε, οθήθηκα προς τα εκεί. Παναγιώτη, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και σένα ανοίγεται πλέον ο δρόμος των σπουδών. Θέλω να μου πεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν υπάρχει μυστικό επιτυχίας για να φτάσει ένας μαθητής σε 19.114 μόρια, να υποθέσω ότι σε κάποια μαθήματα έγραψες και το απόλυτο 20. Ναι, θα συμφωνήσω κι εγώ ότι δεν υπάρχει κάποιο μυστικό επιτυχίας. Απλά χρειάζεται συστηματικό διάβασμα, πολλή προσπάθεια. Σίγουρα το περιβάλλον, οικογενειακό, φιλικό, οι καθηγητές. Το γεγονός ότι φέτος οι συνθήκες και στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στην προετοιμασία ήταν εντελώς διαφορετικές από τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό προκαλούσε ένα επιπλέον άγχος στους υποψηφίους, Παναγιώτη, με δεδομένο ότι έπρεπε να είσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή για να κάνεις μάθημα και την ίδια ώρα να μην μπορείς να απολαύσεις τον ελεύθερο χρόνο σου χωρίς να φοβάσαι για αυτή την πανδημία. Σίγουρα υπήρχε και πολύ άγχος και ταυτόχρονα πολύ κούραση όλη τη μέρα μπροστά από μια οθόνη και χάθηκε αυτή η προσωπική επαφή με τον καθηγητή, με τους συμμαθητές. Θεωρείς ότι χάσατε πολλές εμπειρίες τα δύο τελευταία χρόνια όσον αφορά τις σχολικές αίθουσες και την προετοιμασία προς τις πανελλαδικές? Προσωπικά θεωρώ ότι χάθηκαν πολλές εμπειρίες και με τους συμμαθητές μας, εκδρομές, αλλά και με συντάξει και αναφορικά με το μάθημα. Γιατί η διαζώση της μάθησης είναι, πιστεύω, ανώτερη. Εύα, θέλω να μου πεις αν σε όλη αυτή την διαδρομή, για να φτάσεις σε αυτήν την πολύ σημαντική επιτυχία, υπήρξε κάτι το οποίο σε τρόμαξε, που μπορεί να σε λύγησε, που μπορεί να είπες ακόμα και τα παρατάω. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο ψυχολογικά μετά από ένα σημείο, διότι όταν ήμουν όλη τη μέρα σε έναν υπολογιστή μπροστά και μετά πάνω από ένα βιβλίο, εντάξει, όταν σου λένε διάβασε, είναι μια κουβέντα. Αλλά μετά, όταν είσαι σε μια τόσο ψυχοφθόρα διαδικασία, εμένα αυτό ήταν που με λύγησε προσωπικά, το ότι δεν έβγαινα από το σπίτι δηλαδή. Ουσιαστικά δηλαδή δεν μπορούσες να έχεις αυτή την ελευθερία στον ελεύθερο χρόνο σου, χωρίς να φοβάσαι ότι κάτι μπορεί να συμβεί με την υγεία τη δική σου, την υγεία των δικών σου ανθρώπων. Αυτό σε στρέσαρε στη διαδικασία της προετοιμασίας? Ναι, με στρέσαρε προσωπικά και γιατί περιόριζα πολύ τον εαυτό μου, διότι δεν ήθελα να συμβεί κάτι, να αρρωστήσω πριν τις εξετάσεις ειδικά και θα χαλούσα και όλη την προετοιμασία μου. Και εννοείται πως περιορίστηκα αρκετά λόγω αυτού. Θέλω να μου πεις, Παναγιώτη, αν η επιλογή της σχολής έγινε με κριτήριο την επαγγελματική αποκατάσταση ή γιατί πολύ απλά σου αρέσουν τα οικονομικά?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτά τα δύο σε έναν βαθμό πρέπει να συνδυαστούν για να γίνει μια σωστή επιλογή. Αλλά προσωπικά το τι μου αρέσει υπερίσχυσε, διότι μου αρέσει το αντικείμενο της οικονομίας. Αλλά σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού μας πάντα υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση στη σύγχρονη εποχή. Οι επιρροές που λαμβάνεις από το σπίτι σου, από την οικογένειά σου, από το κοντινό σου περιβάλλον μπορεί να επηρεάσουν σήμερα έναν 18χρονο μαθητή ή έναν 15χρονο μαθητή που αποφασίζει τι ακριβώς θέλει να κάνει, στο να επιλέξει τη σχολή. Ασφαλώς, γιατί από το οικογενειακό περιβάλλον θεωρώ ότι παίρνεις τα πρότυπα ως ένα βαθμό, έχεις κάποια πρότυπα. Σίγουρα ακούς τη γνώμη των γονιών σου, γιατί στα διοδρομία σου αφήνουν πιο πολλές εμπειρίες. Αλλά πιστεύω στο τέλος η απόφαση είναι δικιά σου. Έτσι. Εύα, εσένα στην επιλογή της σχολής, ποιοι είναι οι λόγοι που έπαιξαν έτσι καθοριστικό ρόλο? Εντάξει, πρώτον το ότι μου αρέσει πολύ το αντικείμενο, γιατί πιστεύω σε τέτοιες σχολές, αν δεν έχεις κάποιο πάθος με αυτό, δεν είναι πολύ δύσκολο να τελειώσεις μια τέτοια σχολή. Αλλά επίσης έπαιξε και η επαγγελματική αποκατάσταση ρόλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και εσύ και ο Παναγιώτης ουσιαστικά δίνετε ραντεβού με την ίδια σας τη ζωή σε μια άλλη πόλη. Θα φύγετε από το Ηράκλειο, θα φύγετε από την Κρήτη και θα ζήσετε στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, στην ελληνική πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Τι είναι αυτό που θεωρείς πρόκληση για σένα, Εύα, τώρα που ξεκινάει η φοιτητική ζωή, σε μια πόλη που ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια πληθυσμό? Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Καταρχάς να συνηθίσω στο περιβάλλον αυτό, που είναι πολύ πιο πιεστικό. Επίσης, λόγω του COVID υπάρχει πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος. Δεν θα μπορώ να κινούμαι τόσο άνετα, θεωρώ. Και γενικά από εγκληματικότητα έχω κάποιο φόβο, μπορώ να πω. Μάλιστα. Εσύ, Παναγιώτη, υπάρχει κάτι που μπορεί να σε τρομάζει στην Αθήνα? Κι εγώ έχω κάποιες ανησυχίες, αλλά δεν θεωρώ ότι κάτι με τρομάζει, γιατί το βλέπω ως μια καινούργια πρόκληση, ώστε να γίνω καλύτερος, να αποκτήσω νέες εμπειρίες. Και επιλέγοντας και αυτές τις σχολές, υποθέτω ότι είχατε επιλέξει και την πόλη μας με αυτή τη σχολή, γιατί κατά ψέματα και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο αλλά και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα, Εύα, θα ξεκινήσω με εσένα, στα παιδιά που φέτος δεν κατάφεραν να μπουν στο πανεπιστήμιο ή δεν κατάφεραν να μπουν στην πρώτη τους επιλογή. Το μήνυμα που έχω να δώσω είναι ότι τίποτα δεν τελειώνει εδώ, πραγματικά. Και πιστεύω ότι πλέον στη σύγχρονη κοινωνία, έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο χώρος εκπαίδευσης, έχουν πολλές επιλογές. Δηλαδή, είτε σε δημόσιο ΙΕΚ, είτε σε διαφορετικά ιδρύματα, πιστεύω θα βρουν την άκρη τους. Παναγιώτη. Και εγώ το ίδιο πιστεύω, ότι σίγουρα η ζωή δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες και δεν σημαίνει ότι άμα δεν μπουν στη σχολή που θέλουν ότι θα είναι αποτυχημένοι ή οτιδήποτε σχετικό. Μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν ή μπορούν να βρουν κάποιο καλύτερο μονοπάτι της ζωής τους. Αντιλαμβάνεστε ότι οι γονείς σας και οι δικοί σας άνθρωποι που σας βλέπουν τώρα στην τηλεόραση να μιλάτε για την επιτυχία ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερη χαρά από εσάς τους ίδιους που την καταφέρατε αυτή την επιτυχία. Και θα κλείσουμε τη συζήτηση με αυτόν τον τρόπο. Εύα, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα στους δικούς ανθρώπους, στους γονείς σου, που ήταν συνοδοιπόροι σε αυτήν την προσπάθεια κάτω από αυτές τις άσχημες συνθήκες και βεβαίως και με όλο αυτό το οικονομικό κόστος. Γιατί κάθε οικογένεια που βοηθάει το παιδί της πρέπει να βάλει και βαθιά το χέρι στην τσέπη της. Εννοείται αυτό. Φυσικά θέλω να τους ευχαριστήσω τόσο και για την οικονομική στήριξη, αλλά και κυρίως για την ψυχολογική, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά. Εντάξει, τώρα θα με αποχαιρετήσουν, βέβαια δεν τους καλό έρχεται πολύ αυτό, αλλά εντάξει. Εσύ, Παναγιώτη. Κι εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω σίγουρα, γιατί θεωρώ χωρίς αυτούς ίσως δεν κατάφερνα να πετύχω το στόχο μου, γιατί η ψυχολογική στήριξη θεωρώ είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια. Πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο σπίτι σου. Με την οικογένειά σου. Παιδιά, εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλές σπουδές, καλή σταδιοδρομία από εδώ και πέρα σε ό,τι κάνετε και να θυμάστε ότι αυτό που ξεκινάει μπροστά σας είναι τα ωραιότερα χρόνια στη ζωή ενός ενήλικα. Τα φοιτητικά χρόνια είναι αξέχαστα, να τα ζήσετε, να τα απολαύσετε και βεβαίως γυρνώντας
Στα σπίτια σας να είστε και περισσότερο σοφοί. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.